στο Ρέθυμνο, με αφορμή και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, η κίνηση στην εστίαση πήγε καλά, τα χαμόγελα επέστρεψαν και το μεγάλο στοίχημα για το επόμενο διάστημα αυτή η κίνηση να κορυφωθεί με φόντο την πρωτοχρονιά και αυτό το κλίμα να διατηρηθεί. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Ανδρέα Κλαψινό, τον πρόεδρο Σωματείου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων στο Ρέθυμνο. Κύριε Κλαψινέ, πώς είστε, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, καλησπέρα στο θεατέ μας και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την κίνηση που διαμορφώθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Μια χαρά ήταν η κίνηση. Εμείς ήμασταν βέβαια λίγο επιφυλακτικοί, αλλά κινηθήκαμε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Το τριήμερο ήταν πάρα πολύ καλό. Ήρθε και πολλοί κόσμος, ήρθαν και τεροδημότες από άλλες περιοχές της Ελλάδας στην πόλη μας. Η εστίαση, όσοι τουλάχιστον συνάδελφοι ήταν ανοιχτοί, κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα με πάρα πολύ καλές πληρότητες. Είμαστε ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Και το μεγάλο στοίχημα ποιο είναι πλέον? Ένα τρίμερο τώρα δημιουργεί ένα καλό κλίμα, δημιουργεί αυξημένους τζίρους, αλλά πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Βέβαια. Μπροστά μας είναι η πρωτοχρονιά, το τρίμερο της πρωτοχρονιάς. Ευελπιστούμε ότι και εκεί θα πάμε καλά, έτσι ώστε να κλείσει αυτή η χρονιά με χαμόγελα και αισιοδοξία στα χείλη μας. Οι συνάδελφοι το παλεύουν, κρατάνε χαμηλές τις τιμές. Δεν έχουν ανοίξει βέβαια όλοι, το είπαμε και πριν. Όσοι έχουν ανοίξει τέλος πάντων προσπαθούν με ελκυστικά μενού, με εορταστικά μενού να τραβήξουν τον κόσμο. Πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει αυτό και στις τιμές και στην ποιότητά μας. Οπότε ευελπιστούμε το τρίμερο που μας έρχεται της πρωτοχρονιάς θα είναι και αυτό εξίσου καλό. Και ζητούμενο βέβαια οι εσωτερικές μετακινήσεις. Δεν μιλάμε για εσωτερικό τουρισμό αυτή την περίοδο, μιλάμε για μετακινήσεις κριτικών από τη μία περιφερειακή ενότητα στην άλλη και κατ' επέκταση μία στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, ηρακλειώτες οι οποίοι πηγαίνουν στο Ρέθυμνο, ρεθεμιώτες οι οποίοι πηγαίνουν για παράδειγμα στον Άγιο Νικόλαο. Σωστά, κύριε Κλαψινέ? Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ακριβώς όπως το είπατε, πιάσατε ακριβώς το νόημα. Υπάρχει εσωτερική μετακίνηση, σε μεγάλο βαθμό βοήθησε και ο καιρός βέβαια, κύριε Παναγιωτόπουλε, πάρα πολύ. Υπήρχαν πάρα πολλοί κριτικοί που ήρθαν στην πόλη μας και εμείς πήγαμε αλλού. Είμαστε ευχαριστημένοι. Ήταν κάτι που το θέλαμε και που το περιμέναμε. Ο καιρός έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και ελπίζω και το τρίμερο της πρωτοχρονιάς, αν και από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε το καιρό, θα είναι περίπου το ίδιο με το τρίμερο των Χριστουγέννων. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση βέβαια. Παρακολουθείτε και την επικαιρότητα και κάποια πρόστιμα, κάποιες βεβαιώσεις εκεί στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν πέσει σε κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με φόντο τον αντικαπνιστικό νόμο. Εφαρμόζεται, κύριε Κλαψινέ? Χαμογελάτε, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο. Ή το έχουμε ξεχάσει? Όχι, όχι, κύριε Παναγιωτόπουλε, εμάς στην εστίαση στο Ρέθυμνο, από όσο ξέρω, λέτε, και από άλλους συνάδελφους σε άλλους νομούς με πρόεδρο που μιλάω, ο αντικαπνιστικός νόμος στην εστίαση τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια. Τα πρόσημα είναι υψηλά και οι υγειονομικές αρχές δεν αστείευονται και δεν πέσουν. Τα πρόσημα είναι πάρα πολύ υψηλά και δεν χρειάζεται κανένα να βγάζει από την τσέπη τώρα να πληρώνει για τον αντικαπνιστικό νόμο. Είναι σε ισχύ, η εστίαση τον ακολουθεί. Εμείς όσο μπορούμε είμαστε γενικοί και με τους πελάτες τους λέμε να μην κάνουν νόση πάνε να ανάψουν τσιγάρο. Τώρα τι γίνεται περιφερειακά ή στα μεγάλα μαγαζιά που βλέπω στις ειδήσεις και όλα αυτά που γίνονται Μάλιστα. στα μαγαζιά δεν ξέρω. Αλλά εμάς τουλάχιστον στο Ρέθυμνο το τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια και ξέρω ότι και στους άλλους νομούς της Κρήτης το ίδιο γίνεται. Γιατί αυτός που την πληρώνει στο τέλος μεταξύ άλλων είναι και ο επιχειρηματίας. Βέβαια, τα πρόσημα ξεκινάνε από 500 ευρώ και στον τα 1000. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Ακριβώς. Τα χρήματα είναι αρκετά και δεν περισσεύουν σε κανένα μας αυτόν τον καιρό. Κύριε Κλαψινέ, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ.